Έτσι υπόθηκε, έτσι μου μεταφέρθηκε. Από αυτή η πληροφορία ήρθε από την, γιατί θέλω να μιλάω με όνομα και διεύθυνση, από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Στεχάστηκε να μπει εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας Ηρακλείου, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις των 5 εργαζομένων, εδώ να πω δεν περιλαμβάνομαι εγώ, πάντα η προσφορά μου και είναι και άμεση συμμετοχή μου, δεν απλώς τη διευθύνω. Βλέπω αρρώστους, είμαι εκεί παρόν κάθε Τρίτη και Παρασκευή και πέρα από το διδακτικό ρόλο που παίζω για τους νεότερους. Έτσι. Ότι αυτή λοιπόν η κινητή μονάδα ξεχάστηκε. Το θέμα αυτό το ενημέρωσα την ΔΥΠΕ, τον διοικητή της ΔΥΠΕ. Έχω ζητήσει ραντεβού και από τον υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο. Ήρθε ο κύριος Βαρτζόπουλος, το θέμα συζητήθηκε εν τη απουσία μου. Ξέρετε, θα βάλω και ένα θέμα το οποίο... Συγγνώμη, τι εννοείτε συζητήθηκε, κύριε Βγότζα, λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά για τις ανάγκες του διαλόγου καταλαβαίνετε έτσι και... Βεβαίως, δηλαδή έκαναν κάποια σύσκεψη, υπόθηκε το θέμα της ψυχικής υγείας μετά τις προτεραιότητες που ανακοίνωσε ότι δίδει η κυβέρνηση στην ψυχική υγεία ο κύριος Βαρτζόπουλος, αλλά ενώ ήξεραν ότι ξεχάστηκε το θέμα αυτό, δεν σας κάλεσαν. Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Θα πω στην 7η υγειονομική περιφέρεια έγινε η συνάντηση αυτή. Έγινε και στην 7η υγειονομική περιφέρεια, αλλά έγινε και στο Παγνί. Μάλιστα. Έγινε και στο Παγνί. Ο κύριος Βαρτζόπουλος μίλησε για το θέμα της παιδοψυχιατρικής που ήταν τότε το φλέγον και τέθηκε και το θέμα της κινητής μονάδας. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Δεν εκλείθη βέβαια ποτέ να δώσω την άποψή μου. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επειδή άκουσα, διάβασα σήμερα σε εφημερίδες, έρχεται αύριο, λέει, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, να λύσει κάποια επίγοντα θέματα, μεταξύ αυτών της παιδοψυχιατρικής και της κινητής μονάδας. Που εδώ στο Ηράκλειο έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, βεβαίως, είναι σε εφημερίδες σήμερα. Ναι. Ότι έρχεται στο Ηράκλειο να πάει στο Παγνί και στο Βενιζέλιο. Ναι. Και μάλιστα, αυτό που διαβάζω, έτσι, δεν έβαλε πληροφορίες. Θα μαθαίνω από εσάς και σκεφτείς ότι ξέρω εγώ. Και ξέρω από μένα. Εσείς έχετε και άλλες πηγές και καλά κάνετε. Λέει λοιπόν, λέω το εξής. Πέστε μου, πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να λυθούν, με ποιον σοβαρό τρόπο μπορεί να λυθούν, όταν ο άνθρωπος αυτός, θα μιλήσω εγώ, βεβαίως είναι εργαζόμενος, την έχω ιδρύσει, την έχω ιδρώσει για αυτό το πράγμα. Όταν είχε έρθει τότε ο κύριος Ξανθός, μου είπε, κύριε Βότζα, είσαστε πειρατής, να την βάλουμε σε φέκ, να την βάλουμε σε φέκ. Δεν είμαι πειρατής, είμαι διευθυντής και με ενδιαφέρει ο κόσμος, με ενδιαφέρει τι γίνεται. Και έτσι την ίδρυσα από το 2013 και τη συνεχίζω. Έχω εμπειρία πια 10 χρόνια, τις έσπασα συμμετέχω προσωπικά. Και όλα αυτά να συζητιώνται, να γράφονται στις εφημερίδες. Και να έχω ζητήσει, προσέξτε, έχω ζητήσει επαφή και με τον υπουργό και με την ΥΠΕ και τα λοιπά. Και όλα αυτά να είναι διαδρομικές πληροφορίες, να το πω έτσι, γιατί για μένα είναι διαδρομικές πληροφορίες. Δηλαδή ο υπουργός, ο υπουργός, ο υπουργός που ήρθε προθές και ο υπουργός που έρχεται αύριο, εφόσον ισχύουν αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, δεν οφείλει να ακούσει τη γνώμη κατ' εξοχήν υπευθύνου. Ξέρετε, λέει, άντε πάμε, σαν τα τέμπη, δηλαδή δεν ξέρω ποια λύση θα δοθεί. Αλλά οποιαδήποτε λύση θα δοθεί που δεν περιλαμβάνει τη γνώμη του επιστημονικά υπευθύνου, που δεν είναι τωρινός επιστημονικά υπευθύνος, είναι 10 χρόνια. Και αν ξέρετε, έχει γίνει ως άλλος, και βέβαια εδώ ευχαριστούμε και τα μέσα, είναι γιατί ξέρει ο κόσμος εκεί που πάμε τη δουλειά που γίνεται. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχουν πάρει διευθυντές στο κέντρο υγείας, κοινωνική λειτουργία, κύριε Βόλτα, πέστε μου τι να κάνουμε. Να κάνουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Δεν μπορούν και εγώ να ζητάω ένα ραντεβού από τον υφυπουργό και να μην ακούω. Να ζητάω ένα ραντεβού από τη ΔΥΠΗ και να μην ακούω. Κοιτάξτε, δεν είναι τρόπος λειτουργίας του κράτους μας. Επιτρέψτε να σας το πω αυτό. Εγώ δεν θέλω να βγαίνω και να φωτογραφίζομαι και μετά να μου δίνουν τα λεφτά, όπως έχει γίνει. Εξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά, κύριε Δρογιάκη, να σας πω. Και δίδονται πάρα πολλά λεφτά σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ικανότητα. Δεν έχω αυτή την ικανότητα και δεν θα την αποκτήσω ποτέ. Είμαι αρκετά μεγάλος. Φωτοόπ με υπουργούς, βουλευτές κτλ. Δεν ανήκαν
δεν ανήκουν και δεν θα ανήκουν στον τρόπο συμπεριφοράς μου. Είσαστε ξεκάθαρος. Τι σημαίνει κινητή ομάδα ψυχικής υγείας, γιατί τουλάχιστον αυτά τα οποία λέτε όλοι σας και αυτά τα οποία λένε και οι εργαζόμενοι, επισκέπτεστε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας τα κέντρα υγείας, Μύρισσα, Καλοχώρη, Χάρακας, Αρχάνες, Βιάνος, Καστέλη, Χερσόνησος, και πραγματικά στατιστικά φαίνεται ότι γίνεται πολλή δουλειά με ανθρώπους που και δεν μπορούν να μεταφερθούν, αλλά και που εσείς από τη δική σας την πλευρά εξετάζετε, κύριε Βγότζα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάμε στις Μοίρες κάθε εβδομάδα, αλλά και πάμε δύο φορές το μήνα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο συχνότερα. Συνεργαζόμαστε όμως με τα κέντρα υγείας, μια και μιλήσατε με τους αγαπητούς συνάδελφους στα κέντρα υγείας, συνεργαζόμαστε με τους γιατρούς, συνεργαζόμαστε με τους κλινικούς λειτουργούς, συνεργαζόμαστε με τις κλινικές υπηρεσίες των Δήμων. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το βοήθεια στο σπίτι. Δηλαδή, γιατί από την αρχή, αν θέλετε, γι' αυτό μίλησα κάποια στιγμή, πρέπει να μιλάνε και οι παΐωτες. Δεν μπορούμε εμείς ως ψυχίατροι να καταφέρουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο κόσμο, ο οποίος βρίσκεται και σε συνθήκες πολύ δύσκολες και οικονομικά και κοινωνικά, να τους βοηθήσουμε, εάν δεν κάνουμε αυτό το δίκτυο. Ξέρετε, κάθε φορά που επισκέπτομαι αυτά τα κέντρα εδώ και 10 χρόνια, πάντα μιλάμε με τους διευθυντές, μιλάμε με τους γιατρούς συντονιστές, του σύνδεσμου στην κλινική μονάδα, με τις κοινωνικές υπηρεσίες, είμαστε τηλεφωνική επικοινωνία. Και με την αστυνομία συνεργαζόμαστε, την εισαγγελία, διότι προκύπτουν και τέτοια θέματα. Άρα, και με τους ιερείς, ας πούμε, έχω κάνει 4 σεμινάρια, κατ' όγκος κλήσεως του Μητροπολίτου Γορτίνης Καρκαδίας, του κ. Μακάριου, έχω κάνει 4 σεμινάρια στους ιερείς, διότι πολλοί άνθρωποι για θέματα ψυχικής υγείας επισκέπτονται πνευματικούς τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε τους ιερείς όταν είναι καλοπροαίρετοι να ξεχωρίσουν τι είναι το θέμα πνευματικό και τι είναι η ψυχική υγεία. Και ξέρετε, εδώ μπορεί να γίνει μεγάλη σύγχυση και μεγάλα σφάλματα. Άρα δεν είναι, κάνουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει φέρει αυτά τα καλά αποτελέσματα. Θα σας πω το εξής. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτό, πέστε μου μόνο, αφήστε μου να πω. Ελαττώσαμε τις υποτροπές, δηλαδή τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο κατά τουλάχιστον 50% των πιο βαρών, των πιο σοβαρών ψυχικών ασθενειών, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η ψύχωση και την πολιτική διαταραχή. Ξέρετε, στην ιατρική ένα 10% αυτών, 15% θεωρείται στατιστικά σημαντικό. Εδώ σας μιλάω για 50% με δεδομένα. Εγώ πάντα, επειδή το background μου είναι αυτό το ακαδημαϊκό, του ερευνητή και του δασκάλου, είναι αυτά που λέω, θέλω να τα στηρίζω με δεδομένα. Έχουμε παρουσιάσει, έχουν δημοσιευτεί, έχουμε και άλλο άρθρο που πάει προς δημοσίευση. Άρα, με τέτοια δεδομένα, επαναλαμβάνω ότι η κινητή μονάδα αποδεικνύεται πέρα από το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος, που αντανακλάται και στα δικά σας τα ρεπορτάζ, αντανακλάται και στα δεδομένα. Ξέρετε, μιλάει το κράτος μας για αξιολόγηση και αξιοκρατία. Ιδού. Είμαι ο πρώτος που να αξιολογηθώ. Ένα όμως δεν θέλω. Να μου βάλουν κάποιον κορσέ, κάποιο σιδερόχρονο κορσέ που να μου λένε πάρε εκείνον, κάνε τον άλλον. Να μου το πει αυτό οποιοδήποτε διοικητή που έχει δείξει διαφορία, οποιοδήποτε βουλευτή υπουργό. Φαντάζομαι ότι αυτό, κύριε. Επιστημονική ευθύνη, πρέπει να ερωτάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο να ερωτάμε, αλλά και να αποφασίζω. Αν θέλουμε τι αναγκαίνει μια χώρα που ο καθένας είναι υπόλογος και υπεύθυνος για την πράξη. Φαντάζομαι, κύριε Βγότζα, ότι σε περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν κάτι τέτοιο και να στριμώξουν λίγο παραπάνω τα πράγματα, κορσέ τον ονομάζατε εσείς, ότι θα σας βρουν όλους απέναντι, όλους μέσα σε αυτό το κομμάτι που εργάζεστε όλα αυτά τα χρόνια και προσφέρετε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί 26.000 επισκέψεις δεν είναι λίγες, γιατί 4.000 ασθενείς δεν είναι λίγοι, διότι το να αντιμετωπίζει η μονάδα, όπως το είπατε και πριν από λίγο, κάθε είδους ψυχικά νοσήματα, αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ξέρετε, βοηθάει, εγώ θα το πω και το, από την άλλη πλευρά, βοηθάει και πολύ κόσμο που οικονομικά δεν μπορεί να μετακινείται συχνά πυκνά, ενδεχόμενα παίρνοντας μόνο κάποια επιδόματα, κάποια μικρή σύνταξη, να μετακινείται από την μία πλευρά του Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην άλλη. Και βέβαια λένε και από το Αρκαλοχώρι που σας ακούν, σας το αναφέρω έτσι σημείωση από τους ανθρώπους αυτούς με την καλημέρα τους στο πρόσωπό σας, ότι στο Αρκαλοχώρι προσφέρατε πάρα πολλά, ιδίως μετά
μετά την περίοδο που έγινε με το σεισμό, μία στήριξη που έπρεπε να δοθεί κυρίως σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν ότι δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, και σας ευχαριστούν γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια. Γι' αυτό, ξέρετε, μας βοηθάει, με βοηθάει και εμένα προσωπικά. Γιατί, να σας πω κάτι, ανάψα την Αμερική που είχα μια εξαιρετική σταδιοδρομία, είπα ακόμη και με καθηγητής, ανάψα να έρθω στην Ελλάδα. Δεν το έκανα ούτε για κάποιον υπουργό, ούτε για κάποιο πρωθυπουργό, ούτε για κάποιο κόμμα. Το μυαλό μου είχα αυτούς τους απλούς ανθρώπους που ήταν και δικοί μου γονείς, επειδή πραγματικά πήγαν στα χωριά προσωπικά ο ίδιος. Ενώ στα σπίτια τους, θα σας πω το εξής. Έχω πια προσωπική γνώμη, δεν την έχω από την καλή ακαδημαϊκή μου θέση στην Αμερική. Έπρεπε να τον δω αυτό τον κόσμο από κοντά. Αυτός ο κόσμος υποφέρει, έχει πολλά προβλήματα, έχει φτώχεια, κυρία Βουγγεράκη, η οποία καμιά φορά και εγώ ήδη δεν φανταζόμουν. Ξέρετε, καμιά φορά ζούμε στον κύκλο μας και νομίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω κάτω το ίδιο είναι. Όχι, έχω επισκεφτεί σπίτια στην Ελλοχώρα, τα οποία δεν έπρεπε να μένουν εκεί άνθρωποι. Έχω επισκεφτεί καταστάσεις που μου έχουν πραγματικά πληγώσει την καρδιά. Γι' αυτό και λέω, δεν είναι μόνο τα δεδομένα, έχω πια μια προσωπική νομίζω, μαζί τους. Νομίζω, κύριε Βγότζα, ότι θα ξανακάνουμε κουβέντα, και θα ξανακάνουμε κουβέντα στην πράξη τι είναι αυτό το οποίο προσφέρετε και κυρίως αυτό το οποίο βιώνετε και εισπράτετε εσείς ως γιατροί, αντιμετωπίζοντας αυτά τα ψυχικά νοσήματα, όποια διαταραχή μπορεί να είναι αυτή, διότι από πίσω κρύβονται πραγματικά τραγωδίες, κρύβονται πολλά προβλήματα, και έχει τη δική του σημασία να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, να τα ξέρουμε και να τα λέμε όλα αυτά. Τώρα, να σας πω το εξής. Ξεχάσανε να το βάλουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι συμβάσεις δεν πρόκειται να ανανεωθούν. Με το χρόνο, ωστόσο, να με πιέζει, ρωτάω, κύριε Βγότζα, υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό, εάν άμεσα γίνουν, έτσι ώστε από τον Αύγουστο και μετά η κινητή μονάδα να βρίσκεται σε λειτουργία? Κοιτάξτε, η εμπειρία μου λέει ότι εφόσον το θέλει η διοίκηση, λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν, απλές, γρήγορες, και θα έλεγα να το βάλω και αυτό. Και καμιά φορά κάποιοι συνάδελφοι με καλύπτουν μέχρι τους ξενήσει αυτό. Και οικονομικές, γιατί εγώ λαμβάνω και το κόστος. Δεν είμαστε η πλούσια χώρα. Πρέπει να λαμβάνουμε, να κάνουμε καλά αποτελέσματα, αλλά χωρίς να σπαταλούμε τα χρήματα. Άρα θα διαβεβαιώ ότι οι λύσεις υπάρχουν και υπάρχουν άμεσα. Αρκεί αυτοί που έχουν τα χέρια δύναμη σε αυτές τις λύσεις να το αποφασίσουν και να ρωτήσουν και αυτούς που θέλουν. Και κρατάω αυτή την επισήμανση. Εφόσον το θέλουν, έχει άλλη διαφορά το θέλω με τον μπορώ. Εφόσον το θέλουν και πολιτικά και οικονομικά, λύσεις υπάρχουν και άμεσες λύσεις. Κρατάω αυτές τις αναφορές. Ακριβώς έτσι. Ναι, και σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Ευγότζα, για όλα αυτά τα οποία ζήτησα πριν από λίγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς προσωπικά για το ενδιαφέρον σας. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά ξέρετε, είναι και μια μικρογραφία όλης αυτής της χώρας. Πώς αφήνουμε τα προβλήματα να δημιουργηθούν και προς το τέλος καμιά φορά βάζουμε και μπαλώματα. Και ποια Ελλάδα δεν πρέπει να είναι στα μπαλώματα. Το πληρώσαμε στα τέπη. Να μην το πληρώνουμε συνεχώς τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.